Ιδιαίτερα εύθραυστη αποδεικνύεται και η δεύτερη ανθρωπιστική εκεχηρία που ανακοίνωσαν η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν το βράδυ του Σαββάτου και τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα. Το πρωί της Κυριακής, στρατιώτες που έπεσαν στη μάχη κυδεύτηκαν στο Στεπάνακερ του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως μετρούν πάνω από 700 νεκρούς στρατιώτες από τις 27 Σεπτεμβρίου που ξέσπασαν οι εχθροπραξίες. Όμως Αρμένοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν πυρά και πυραυλικές επιθέσεις από δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν στη διάρκεια της νύχτας. Τον Μπακού από την πλευρά του το διέψευσε και κατηγόρησε το Γερεβάν για επιθέσεις μέσα στη νύχτα αλλά και το πρωί της Κυριακής, κάτι που απέρριψε η Αρμενία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων πληθυσμών, χαρακτηρίζοντας εντελώς απαράδεκτη την απώλεια παιδιών στις συγκρούσεις.